αυτή τη στιγμή, υπερασπίζεται τις θέσεις του κόμματός του, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα στη Λαμία. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα που μας ακούει. Θα ήθελα να ακούσω και από εσάς, κύριε Μαρκόπουλε, ποια είναι η άποψή σας για αυτή την ανταλλαγή πυρών συνεχόμενα σήμερα και χθες και τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά της κυβέρνησης και την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην πολιτική, όταν προκαλείσαι, πρέπει να απαντάς, κατά πρώτον. Και δεύτερον, μερικές φορές οι αλήθειες στην Ελλάδα πρέπει να είναι προκλητικές για να τις αντιληφθεί ο κόσμος. Όμως έχω την αίσθηση, όχι την αίσθηση, τη σιγουριά, ότι από πλευράς Νέας Δημοκρατίας το πικ-πονγκ σταμάτησε πριν από λίγες ώρες. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε ότι δεν θα ξαναπατήσει στις προκλήσεις, πολύ απλά γιατί δεν επενδύει ούτε στο διχασμό, ούτε στην ένταση, ούτε στις ύβρεις. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μιλάμε για τις προηγούμενες ημέρες, γιατί αύριο έχουμε μια κρίσιμη πρώτη εκλογή, εκεί αναμέτρηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρακολουθήσαμε μια ακατάσχετη κινδυνολογία και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αντικειμενικά, ο πολίτης τι πρέπει να ζυγίσει? Ο πολίτης πρέπει να ακούσει όλους. Δεν θα πω εγώ στον πολίτη τι πρέπει να κάνει. Εγώ θα λέω την άποψή μου. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση, η οποία έχει και την ευθύνη της χώρας, τα επαναλαμβάνουν ως ηχό όλα τα μεγάλα κοινά του εξωτερικού. Δηλαδή αναμεταδίδεται ως ηχό από ολόκληρο τον κόσμο ότι η αστάθεια στην οποία μπαίνει η χώρα είναι άδικη και επικίνδυνη για την ίδια τη χώρα και ενδεχομένως κρίσιμη για την ίδια την Ευρωζώνη. Και δεν σας κρύβω ότι τα μηνύματα που παίρνουμε από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που κατά βάση είναι οι δύο αιστείες που στήριξαν με ό,τι δυσκολία ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ. Δεν ναι. Σας ακούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Κύριε Μαρκόπουλε, μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Μαρκόπουλος? Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι στη γραμμή. Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον ήχο. Δεν ολοκλήρωσε το σκεπτικό του. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους να τον ξανακαλέσουν.